ο επίτροπος ήταν που ήρθε πρώτος, με τις 5 και κάτι που ήρθε, ήρθε τα τζάμια που πάτησε και ανακάλυψε, ήταν σκοτεινά γιώγας. Γύρισε από εδώ, ύστερα πήγε να ανοίξει, βλέπει όλα ήταν διαρριγμένα. Αντιμέτωπος με ένα δυσάρεστο θέαμα, βρέθηκε το πρωί της 3ης 14 Αυγούστου εφημέριος Πατήρ Φίλιππος της Εκκλησίας Αγίας Τριάδος στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου. Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες παραβίασαν το βράδυ της Δευτέρας 13 Αυγούστου την κεντρική πόρτα εισόδου της Εκκλησίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράστες δεν μπόρεσαν να παραβιάσουν την πόρτα της Εκκλησίας και έσπασαν το τζάμι της πόρτας για να εισέλθουν στον χώρο. Φέρεσαν μικρό χρηματικό ποσό από το ναό και παρέμειναν στον προναό. Το πρωί στις 6 παρατέταρτο που πήγα στο ναό για να λειτουργήσω σήμερα, παραμονή της Παναγίας, είδα σπασμένο το τζάμι στην πόρτα και κάποιες άλλες υλικές ζημιές στην πόρτα. Αμέσως ειδοποιήθηκε η ασφάλεια. Ήρθε, πήρε τα δείγματα που χρειαζόταν. Ήρθε η σήμανση. Πήρε τα δακτυλικά αποτυπώματα και με το που μας άφησαν και μπήκαμε στο ναό, παρατηρήσαμε ότι οι ζημιές είναι ελάχιστες μέσα στον κυρίως ναό, δεν μπήκανε καθόλου, έμειναν στον πρόνα, όπου πήραν στην κατοχή τους ένα κουτί το οποίο ήταν για τους πτωχούς, το οποίο επειδή το ανοίξαμε με την επιτροπή της προηγούμενης ημέρας, είχε πολύ λίγα χρήματα μέσα και έμειναν μόνο υλικές ζημιές δυστυχώς. Βρισκόμαστε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου. Τα ξημερώματα λοιπόν, όταν ήρθε ο επίτροπος στην εκκλησία, ήρθε αντιμέτωπος με ένα δυσάρεστο γεγονός, καθώς βρήκε παραβιασμένη την πόρτα και από ό,τι φαίνεται, άγνωστος ή άγνωστοι προσπάθησαν να διαρρήξουν την εκκλησία. Πρόσωμο άτομο μπήκε μέσα και θεωρητικά από το μέγεθος του παραθύρου, γιατί από το παράθυρο μπήκαν μέσα της πόρτας, πρέπει να είναι και μικρό παιδί. Το παράθυρο και το ταμπλά από κάτω, ας πούμε. Τι πήραν μέσα από την εκκλησία? Είχαμε ένα κουμπαρά, ας πούμε, εδώ πέρα, και το άλλο εδώ πέρα από ό,τι είναι που μαζεύουν τις δουλειές που κάνουν. Οπότε πιστεύετε ότι μπήκανε μέσα από το παράθυρο? Μόνο και μόνο για να κλέψουν λεφτά, όχι τίποτα άλλο. Mm-hmm. Κάνα παιδί βάλανε μέσα, το έσπρωξε ο άλλος από πάνω, γιατί πήρανε και από εκεί πέρα τη μανιβέλα από το κιόσκι, και με αυτό κοιτάξαν να ανοίξουν ένα παιδό. Δεν μπορέσανε, σπάσαν αυτό, ήθελαν να το βγάλουν από εδώ για να χωρέσει ο μεγάλος. Οπότε σπάσαν το τζάμ και βάλαν το μικρό, φαίνεται. Έτσι υποθέτω εγώ. Αξίζει να τονιστεί ότι στο παρελθόν η συγκεκριμένη εκκλησία είχε παραβιαστεί ξανά. Έχει γίνει περιστατικό παρόμοιο άλλες δύο φορές, πριν πολλά χρόνια βέβαια. Δηλαδή τα τελευταία 8 χρόνια δεν έχει γίνει, ούτε έχει παρουσιαστεί κάτι. Τώρα οι άνθρωποι, μακάρι να τα είχαν ανάγκη αυτά τα χρήματα που πήραν και να τα αξιοποιήσουν όπως πρέπει να τα αξιοποιήσουν.